Αποστολή καταπληκτική της Αλεξάνδρας Πέπα. Κοιτάξτε ομορφιές, κοιτάξτε εικόνες και κοιτάξτε και τις δυσκολίες τώρα στην άλλη πανέμορφη Ελλάδα. Αυτή είναι μια γέφυρα, όπως βλέπετε, σειρμάτινη. Και τα πιτσιρικάκια, τα παιδάκια στα χωριά εκεί περνάνε από εκεί με τα πόδια για να πάνε στο σχολείο. Για να καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι υπέροχη ελληνική επαρχία, η ελληνική περιφέρεια, αλλά έχει και δυσκολίες. Εδώ ένας φίλος βοσκός, ο οποίος τα παράτησε όλα και λέει εδώ στο χωριό μου με τα πρόβατα είναι καλύτερα. Άλλη ζωή, υπέροχη φύση, ωραίοι άνθρωποι, πάμε να τους απολαύσουμε. Δεν θέλουν δημοσιότητα τα πρόβατα, γιατί φύγανε. Πώς λέγεται εδώ το μέρος, πώς λέγεται. Κάτω από τη Σουβίτσα. Η Άνω πού είναι. Η Άνω είναι το πιο πάνω. Έχει πολλούς κατοίκους. Δεν έχει, όχι. Λίγους. Ναι. Εσείς με τι ασχολείστε εδώ, με τα... Με τα πρόβατα, με χωράφια, με το διαπέραμα. Ναι, ως άνθρωπος μείνατε στο χωριό. Έκανα λάθος που έμεινα. Γιατί έχει κούραση εδώ, έχει ταλαιπωρία μεγάλη. Και άμα θες να πας μια βόλτα σαν νέος άνθρωπος, τι πας. Δύσκολο πολύ, στο θέρμο, αγρίνιο, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Πάμε να περάσουμε το Καρέλι. Πώς το περνάμε το Καρέλι, τι είναι το Καρέλι. Το Καρέλι είναι μια σειρμάτινη γέφυρα. Πάμε να το δείτε. Ας πω, Δημήτρη, σαν τον Ιντιάνα Τζόνς νιώθω. Πραγματικά περνάει δηλαδή έτσι ο κόσμος κάθε μέρα, τη χρησιμοποιείτε αυτή την γέφυρα για να περνάτε απέναντι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να την περάσουμε οπωσδήποτε αυτή τη γέφυρα, γιατί η ναυπαχτεία ενώνεται με την Τριχονίδα. Είναι 22 χιλιόμετρα για να πας γύρω-γύρω. Το Καρέλι αυτό εδώ το σειρμάτινο έχει φτιαχτεί από το 60. Εμείς ας πούμε ότι είμαστε δύο νέοι άνθρωποι. Περνάμε λίγο πιο εύκολα. Ή πιο μεγάλη σε ηλικία, πώς περνάμε. Εντάξει, οι παππούδες είναι λίγο δύσκολα. Φοβούνται ο κόσμος, μην πέσουν μέσα και ανά πάσα στιγμή να πέσουν στο νερό. Και πόσα άτομα τη χρησιμοποιούν καθημερινά. Το καλοκαίρι περνάει πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα το χειμώνα περνάνε κυνηγοί, παιδιά να πάνε στο σχολείο, γέροι να έρθουν στην ταβέρνα που έχω εγώ στο καφενείο που τη λειτουργώ κάθε μέρα. Παιδιά να πάνε στο σχολείο, μου πες, δηλαδή περνάνε παιδάκια εδώ. Περνάνε παιδιά, ναι, τα δικά μου τρία και πάνε στο Δήμο Θέρμο, στο γυμνάσιο και στο δημοτικό. Δεν είναι επικίνδυνο, Δημήτρη. Είναι επικίνδυνο, αλλά η ζωή μας είναι αυτή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πόσο χρονών είσαι, Βασίλη? 5,5. 5,5. Πάω κάθε μέρα στο σχολείο και περνάω από τη γέφυρα. Φοβάμαι λιγάκι. Αλλά όμως δεν έχεις άλλο τρόπο, ε. Πριν 15 χρόνια επισκευάστηκε αυτό το κουτί που είναι το Καρέλι. Πάμε να το δούμε και το Καρέλι. Πάμε να το δούμε. Καταρχήν θέλω να μου πεις πριν ξεκινήσουμε αν είναι ασφαλές. Είναι ασφαλές 100%. Και πόσα κιλά εδώ σηκώνει αυτό? Μέχρι 170. Εντάξει, μας φέρνει. Δηλαδή. Πιστεύω πως άνετα. Yeah. Όταν το απελευθερώσουμε από εδώ που κρατιέται. Εντεφάλισσες εσείς στο παρκή. Ω, Παναγιά μου. Μετά τραβάμε το σκηνή και φεύγουμε. Μέχρι ένα σημείο πηγαίνει μόνο του. Μετά χρειάζεται τράβηγμα. Παρά τα βουνά τις κορφές, νησιά και πολύ στα...
πάτε στο καλό. Γεια σας. Καλή ανταμόσχευση και ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε καλό δρόμο. Ώρα καλή. Θέλω να ανέβω στο βουνό. Τι κάνετε, καλημέρα. Ταχυδρόμος. Ταχυδρόμος, για τα χωριά. Κάνω περίπου 8-9 χωριά. Από Νάφαρο και μετά μέχρι εδώ. Κατοικούνται, αλλά το χειμώνα πολύ λίγα. Το καλοκαίρι είναι γεμάτα όμως. Τους περιμένω πώς και πώς. Όταν έχουν συντάξεις, βέβαια, πώς και πώς. Όταν έχουν όμως ΔΕΗ, οτέ είναι λίγο κατσοφιασμένοι. Πόσους κατοίκους έτσι περίπου εξυπηρετείτε, το έχετε υπολογίσει περίπου πόσους? Το καλοκαίρι πρέπει να είναι γύρω στους 2.000. Το χειμώνα περίπου 300 άτομα. Πώς θα σας χαιρετήσω κιόλας με το... Εμείς αυτό το λέμε πριτς στο χωριό μας. Αυτή την κίνηση τη λέμε πριτς, πάρε από εδώ που λέμε. Τι ωραίο χωριό είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο χωριό. Από τα καλύτερα μπορώ να πω και από τα πιο κατοικήσιμα για χειμερινή περίοδο, πράγμα λίγο σπάνιο, ότι 50 άτομα το χειμώνα. Περισσότεροι είναι από 75, 78 και απάνω. Ο μικρότερος μπορώ να σας πω είμαι εγώ. Γιατί λέγεται Ριγάνι το χωριό, από πού έχει βγει? Από το ομώνυμο βουνό Ριγάνι, είναι καραφλό, έτσι το λέμε και αλλιώς καραφλό βουνό, και έχει εξαιρετικής ποιότητας ρίγανη. Τι καλό ψήνεται, θέλω να πω. Αρνιά, κατσίκια, σουβλάκια, τέτοια ψήνουμε, κοτόπουλα, απ' όλα, ναι. Πόσα χρόνια το έχετε το μαγαζί? Από το 72, περίπου 48 χρόνια. Τα παλιότερα εδώ γίνεταν χαμός, μη ρωτάτε. Εδώ το Ριγάνι ήταν το μεγαλύτερο χωριό της Ναυπακτίας. Γεμίσαν τα πνευμόνια μας οξυγόνο, υπέροχη ελαδάρα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, όλα θα τα περάσουμε και αυτό θα περάσει.